Θα παίξετε! Πώς θα παίξετε μέσα στο Λάζαρα, αν μου επιτρέπεις, αν θέλεις να πάμε λίγο προς την κάμερα. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και την τιμή μάλιστα να έχουμε και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο εδώ στο γήπεδο. Λάζαρε, δύο λόγια για την απόψινή εκδήλωση. Πόσο σημαντικό είναι παίκτες της δικής σου εμβέλειας να βρίσκονται σε τέτοιους χώρους? Καταρχάς είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση, ειδικά όταν οργανώνει ο Γιώργος Ομπαλογιάννης, ο οποίος κάνει τεράστια προσπάθεια στο κοινωνικό έργο, για να προβάλλει το κοινωνικό έργο. Είναι μεγάλη μας χαρά, είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε οι παλιοί συμπαίκτες, μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα η οποία πραγματικά λείπει σήμερα από τα γήπεδα. Μακάρι να τέτοιο κλίμα να υπάρχει και στα γήπεδα της Α1. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα και μακάρι να το μιμηθούν και οι υπόλοιποι. Τους junior που τους πρόλαβες, τους είδες? Βέβαια, είδα τους μικρούς, παίζουν πολύ καλά, έχουν αρκετά ταλέντα. Το βασικό είναι εδώ ότι τα παιδιά μαθαίνουν στον αθλητισμό, ο πρωταθλητισμός πάει κάτι σαν δευτερεύον, να μάθουν να κάνουν φίλους, να ασχηθούν με το άθλημα, να αγαπήσουν τον μπάσκετ, και αυτό θα τους βοηθήσει και, και στη ζωή τους και στα προσωπικά τους. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, αναμένω να σε δω εν δράση και πάλι. Okay. Να είσαι καλά. Thank you.
Thank you.
Κύριε Πρέλεβιτς, επιτρέπετε δύο λόγια. Έχουμε κοντά μας την τιμή να έχουμε τον κύριο Μπάνε Πρέλεβιτς. Δύο λόγια για την απόψινή εκδήλωση. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να στηρίζετε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις? Εμείς σαν παλέμαχοι πάντα ερχόμαστε και στηρίζουμε τις τέτοιες διοργανώσεις, ειδικά όταν το οργανώνει ένας από εμάς, όπως είναι ο Γιώργος ο Παλογιάννης. Να είστε καλά. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε με τα ρούχα και τα αθλητικά παπούτσια. Και εγώ να δω πώς θα πάει.
Thank you.
Agora foi na segunda.